Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για το οποίο όλοι συμφωνούμε ότι δεν ευθύνονται σε καμιά περίπτωση οι Έλληνες παραγωγοί, οι οποίοι καταστρέφεται η παραγωγή τους, καταστρέφονται οι ίδιοι. Άρα λοιπόν θα πρέπει το πρόβλημα να επιληθεί άμεσα. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κονδύλιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση που προβλέπεται για τέτοιες καταστάσεις. Χρειάζεται ένας εθνικός σχεδιασμός. Άμεσα η πολιτεία να βοηθήσει, να ενισχύσει, να αποζημιώσει τους πληγέντες και να διεκδικήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα σχετικά κονδύλια. Δεν υπάρχει άλλη λύση, μακάρι να υπήρχε. Όλα αυτά που ακούμε ότι τώρα πλέον θα βρεθούν εναλλακτικές αγορές για να διοχετευθούν αλλού τα προϊόντα, μακάρι να βρεθούν, αλλά αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της κυβέρνησης, η κυρία Βούλτεψη, είπε ανάμεσα στα άλλα ότι θα βρεθούν κάποιοι τρόποι να αποζημιωθούν οι Έλληνες παραγωγοί, αλλά η κυβέρνηση δεν αλλάζει στρατόπεδο συμμαχιών. Εντάξει, έχει μία λογική ότι σε κάθε περίπτωση είναι μία έκτακτη συγκυρία. Μπορεί η ελληνική κυβέρνηση να έχει τις επιφυλάξεις της, η ελληνική κοινωνία και πολιτεία να έχει τις επιφυλάξεις της για το τι συμβαίνει ακριβώς στην Ουκρανία και στη διαμάχη Ουκρανίας-Ρωσίας και στον τρόπο που η Δύση αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό. Πλην όμως σε κάθε περίπτωση όντως δεν μπορεί λόγω των καταστροφών που θα έχουν οι αγρότες να διαμορφωθεί η εξωτερική πολιτική της χώρας. Εφόσον βρισκόμαστε μέσα στην ευρύτερο πλαίσιο αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εξωτερική πολιτική διαμορφώνεται σε σχέση με τους συμμάχους μας. Το πρόβλημα όμως είναι αυτό άμεσο. Θα πρέπει η κυβέρνηση να προχωρήσει σε διαβουλεύσεις και έναν εθνικό σχεδιασμό για να αντιμετωπίσει το ζήτημα της αποζημίωσης όσων πλήττονται από αυτή την ιστορία.